Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους και όλες, καλή δύναμη, καλή υγεία, αντοχές, γιατί τις χρειαζόμαστε, έχουμε δρόμο μπροστά μας, έρχεται μια δύσκολη χρονιά, η κυβέρνηση όπως βλέπετε, όπως όλοι βλέπουμε, όπως ξέρουμε, από την άλλη μέρα που ανέλαβε, που ξανά κάτσε πάλι στην κυβερνητική εξουσία, στην καρέκλα της εξουσίας, άνοιξε τα συρτάρια της και έβγαλε νέα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα, αυτά που επιβάλλει το νέο υπερμνημόνιο που είναι σε ισχύ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από αυτή τη λυκοφολιά που έχει όνομα και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχώς συμπιέζει το λαϊκό εισόδημα αντί αυτό να αυξάνεται όπως είναι η ίδια η ανάγκη των καιρών η ίδια η ανάγκη για να επιβιώνει η λαϊκή οικογένεια με νέα φορολογικά μέτρα και ταυτόχρονα με αυξήσεις, ακρίβεια, ανατιμήσεις στις τιμές πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης την ώρα που φοραπαλλάσσονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι που δεν ξέρουν τι κέρδη βγάζουν κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα όμως, το ενθαρρυντικό είναι ότι δυναμώνει η αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής, δυναμώνει η δυσαρέσκεια, η οργή, η αγανάκτηση, οι διεκδικήσεις των εργαζομένων, όλων των λαϊκών στρωμάτων και ξανάρχεται με μεγάλη έμφαση στην επικαιρότητα αυτό το σύνθημα που συγκλώνησε τις μεγάλες κινητοποιήσεις πέρσι το Φλεβάρι με αφορμή την μεγάλη τραγωδία των τεμπών που θρηνήσαμε παιδιά, συνανθρώπους μας, νεκρούς εξαιτίας αυτής της βαρβαρότητας αυτού του συστήματος των τεράστιων ευθυνών των κυβερνήσεων και των αρμόδιων υπουργών που οφείλονται στην απελευθέρωση των μεταφορών σε αυτή την βάρβαρη πολιτική που επιβάλλει, θα το πούμε ξανά, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Αυτό είναι το σύνθημα, αυτό πρέπει να ξανακουστεί στους δρόμους του αγώνα, να δυναμώσει η λαϊκή πάλι, αυτό το κάλεσμα απευθύνει το ΚΚΕ και έχουμε μπροστά μας σκληρούς μεγάλους αγώνες που θα έχουν επιτυχίες γιατί κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Όλοι βάζουν το λιθαράκι τους για να αλλάξει ο συσχετισμός, ο αρνητικός που υπάρχει σήμερα μέσα στην κοινωνία, μέσα στα σωματεία, στους συλλόγους, στην τοπική διοίκηση, στην περιφερειακή διοίκηση, στην κυβέρνηση, στο κοινοβούλιο, παντού, να ανοίξει ο δρόμος για αυτό που ονομάζουμε εμείς εργατική εξουσία και αυτό που θέλει ο ίδιος ο λαός στο βάθος, άσχετα πόσο ακόμα το έχει συνειδητοποιήσει για να εκφράζεται και πρακτικά με τη συμμετοχή του στους αγώνες, με τη συμμετοχή του στις αρχιερεσίες, με τη συμμετοχή του και την ψήφο του, τη συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κάνουμε βήματα, προχωράμε μπροστά, το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται μπροστά σε όλους αυτούς τους αγώνες, τις δίκαιες διεκδικήσεις και του λαού της Νέας Ιωνίας, όλο, όλου του βόρειου τομέα, όλης της Αντικής, όλης της Ελλάδας, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, να προτείνουμε, να βάζουμε προτάσεις νόμου για αύξηση του λαϊκού εισοδήματος, για συλλογικές συμβάσεις, για να σταματήσει η φορολιστία, για να παρθούν μέτρα ανακούφισης των εργαζομένων του λαού μας, για να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς η εργατική λαϊκή οικογένεια. Μπροστά μας έχουμε πολλές μάχες αρχαιρεσίες σωματείων, αρχαιρεσίες συλλόγων, αγώνες κινητοποιήσει, απεργιακές συλλαλητήρια, ο πόλεμος στη γειτονιά μας εντείνεται, άρα όλα αυτά ενιαία τα παλεύουμε με βάση το επικαιροποιημένο πρόγραμμα πάλι που βάζουν οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες μέσα στο κίνημα για να παλέψουν. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχηθώ να περάσουμε σήμερα καλά, να δώσουμε τη μάχη ώστε και στις 9 του Ιούνιου στις ευρωεκλογές το ΚΚΕ να αναδειχθεί με πολύ ψηλά ποσοστά με περισσότερους ευρωβουλευτές και εδώ είμαστε χέρι-χέρι ενωμένοι σαν μια γροθιά να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική που βασανίζει το λαό μας που ματώνει το λαό μας και τον ματώνει και με τους πολέμους και με τη φτώχεια και με την ανέχεια. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες. Λίγα περισσότερα χρειάζεται να μας πει τώρα ο Πέτρος ο Αλέπης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Γεια σας.